Χαίρετε, Αλάνια. Όπως θα παρατηρήσατε, το 90% των αντικειμένων στα βίντεά μου είναι αόρατα. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τους λόγους για τους οποίους το gaming γαμάει. Γαμάει, λέω. Και μπαμ, κατευθείαν στο θέμα. Καταρχήν, τα games είναι εργατέχνης. Πολύ πιο εργατέχνης από αυτό. Και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στη σύγχρονη κοινωνία όλες οι πίτες φέρουν ρέψιμο. Και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στη σύγχρονη κοινωνία τα games θεωρούνται κάτι ανώριμο και ρηχό που απλά σε τρώει το χρόνο. Κάτι σαν την εξακρίβωση στοιχείων δηλαδή. Ενώ θεωρούνται τέχνη κάτι ταινίες που εν τέλει είναι για τον Μπούτσο κλαίγανε. Με ερμηνείες χειρότερες και από τον Μπούτσο μου ξενύχτη και σενάριο που σε δίνει την εντύπωση ότι γράφτηκε τέρμα βιαστικά διότι προφανώς το σεναριογράφο τον είχε πιάσει κατούριμα. Όλοι εσείς που πιάνετε τα games σαν κάτι παιδικό και σαν κάτι ας πούμε το οποίο θεωρείτε για τον Μπούτσο διαδικασία και είναι μόνο για ανώριμους που θέλουν να χάνουν το χρόνο τους και ας πούμε γουστάρετε πιο πολύ τις ταινίες. Ξέρετε τι δουλειά θέλει για να φτιάξεις ένα σωστό game. Είναι όσο δύσκολο είναι το να φτιάξεις μια ταινία, σύν' ότι χρειάζεται προγραμματισμό, σωστούς μηχανισμούς χειρισμού του χαρακτήρα, ό,τι και αν είναι αυτός. Αλλιώς ο χαρακτήρας θα πηγαίνει κάπως έτσι. Ακόμα κάτι που είναι χειρότερο από τον Μπούτσο μου ξενύχτη. Και συνεχίζουμε, επιπροσθέτως ένα game χρειάζεται σωστό σχεδιασμό στα γραφικά του, ενδιαφέρον περιεχόμενο, διότι ένα game μπορεί να κρατάει εβδομάδες, ίσως και μήνες, ανάλογα τι game είναι και πόσο farming χρειάζεται, και πολλά άλλα πράγματα. Για να έρχεται μετά ο άλλος και να σε λέει ότι τα games είναι για παιδιά. Που πολλά games είναι για παιδιά. Καλύτερα να παίζω Pokémon, βασικά άκυρο. Δεν ξαναπαίζω Pokémon. Πολλές ώρες ρε φίλε. Τέσπα, επόμενος λόγος που τα games κάνουν έρωτα, κοινώς γαμάνε, βελτιώνουν ως ένα σημείο τη λειτουργία του εγκεφάλου. Εκτός αν παίζεις υπερβολικά πολύ, οπότε δεν τη βελτιώνουνε, την καίνε. Δεν θα μιλήσω αναλυτικά, γιατί θα μιλάω για χρόνια ολόκληρα, αλλά τσίμπα επιγραμματικά κάποιες δεξιότητες τις οποίες τα games χρειάζονται και τις οποίες επίσης σου βελτιώνουν. Μαθηματικά, προσανατολισμός, μνήμη, παρατηρητικότητα, διαχείριση χρημάτων και λοιπόν πόρων, εγκεφαλικά αντανακλαστικά, επίλυση προβλημάτων, ευελιξία σκέψης, διαχείριση πολλαπλών αντικειμένων. Επειδή αυτό το τελευταίο δεν έβγαλε νόημα, ας το εξηγήσω λίγο. Διαχείριση πολλαπλών αντικειμένων είναι ας πούμε όταν εσύ παίζεις counter και πρέπει, όπως είσαι ας πούμε, έχεις το μοχλό και το ποντίκι και προχωράει ο παίχτης σου, να βλέπεις που είναι ο αντίπαλος, να το σημαδεύεις δηλαδή, να σημαδεύεις τον αντίπαλο, ενώ ταυτόχρονα βλέπεις το πόσες σφαίρες έχεις, ξέρεις που είναι η κάλυψη από δίπλα επειδή ξέρεις την πίστα, για να ξέρεις αν θα φύγεις δεξιά ή αριστερά για να καλυφθείς ή αν θα πας πίσω ή μπροστά, ενώ ταυτόχρονα έχεις το μυαλό σου στα ακουστικά σου. Okay. Μπας και ακούσεις βήματα από πίσω σου, γιατί αν είσαι στο counter και ο άλλος έρθει με το μαχαίρι και σε μαχαιρώσει, εκτός από ότι θα φας μαχαίρι, θα φας και κράξιμο μετά, γιατί είναι ξεφτύλα να σε μαχαιρώνει ο άλλος στο counter. Και τέλος, ένας άλλος λόγος που τα games γαμάνε είναι η ευελιξία και η ελευθερία την οποία σου δίνουν. Όταν εσύ, ας πούμε, ακούς ένα τραγούδι ή κάθεσαι και βλέπεις μια ταινία, απλά ακούς ένα τραγούδι ή απλά κάθεσαι και βλέπεις μια ταινία. Τα games όμως, ειδικά στην παρούσα εποχή στην οποία ζούμε, τείνουν να γίνονται όλο και πιο ποικιλόμορφα όσον αφορά τον τρόπο προσέγγισης, τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά μπορείς να τα παίξεις. Ανάλογα με τον τρόπο που θα επιλέξεις να παίξεις, μπορείς να επηρεάσεις ριζικά την εμπειρία του παιχνιδιού. Για παράδειγμα, θα διαβάζω από μέσα τώρα σε λίγο, στο Crash Team Racing της εταιρείας Naughty Dogs, και μιλάμε για game του 1999 αν δεν κάνω λάθος. Το game ήταν παιχνίδι με αμάξια και συγκεκριμένα με cards. Σε αυτό το παιχνίδι όταν έκανες drift, είχε drift, και όταν έκανες drift
αν πατούσες ένα κατάλληλο κουμπί σε μια συγκεκριμένη στιγμή, σου έδινε επιπλέον ταχύτητα για λίγο. Επίσης έπαιρνες επιπλέον ταχύτητα όταν έκανες άλμα, όταν πηδούσες και από εκεί από το άλμα έπεφτες στην προσγείωση, ανάλογα από το πόσο ψηλά έπεσες, σου δίνε ανάλογη ταχύτητα, επίσης για λίγο. Τώρα, σε αυτό το παιχνίδι υπήρχαν για προχωρημένους παίχτες δύο τρόποι προσέγγισης. Ο ένας ήταν, έπαιζες γενικά με drift στα μέρη της πίστας που δεν είχαν άλματα, ώστε να παίρνεις από εκεί την έξτρα ταχύτητά σου, και στις πίστες, στα σημεία της πίστας που είχαν άλματα, σταματούσαν να κάνεις drift και έκανες τα άλματα. Είχε π.χ. ράμπες και μαλακίες και τέτοια, ξέρω εγώ, που μπορούσες να κάνεις άλματα. Τώρα, ένας πιο ψαγμένος τρόπος για να παίξεις, ο οποίος δεν χρειαζόταν όταν έπαιζες με το κομπιούτερ, χρειαζόταν όταν έπαιζες με άλλο αντίπαλο, γιατί το κομπιούτερ σε αυτό το παιχνίδι δεν έπαιζε τόσο καλά. Δηλαδή, αντίπαλοι παίχτες, όταν ήταν. Όταν έπαιζες με το κομπιούτερ και hard να το βάζες, δεν έπαιζαν και πολύ καλά, οπότε δεν χρειαζόταν καν αυτό το πράγμα. Μπορούσες να παίζεις όλη την πίστα με drift και να προσπαθείς να πετυχαίνεις και τα άλματα με drift. Έτσι, βέβαια, αν δεν ήσουν ένα πραγματικά τέλειος παίχτης, αυτό είχε πιθανότητα πάρα πολύ να στο κέρνεις από εδώ και από εκεί. Όπως και να έχει, μπορούσε να παίξεις. Συνήθως πιο πολύ παίζανε ή στη γη με drift ή με full άλματα. Αυτό είναι το βίντεο για σήμερα, Αλάνια. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, να θυμάστε ένα πράγμα. Παρόλο που τα games είναι πολύ γαμάτη ενασχόληση, ο πραγματικός κόσμος πρέπει να είναι πιο σημαντικός από τον κόσμο ενός game για εσένα. Συνεχίστε να έχετε μοχλό στα χέρια σας. Το gaming γαμάει. Σίγουρα πιο πολύ από μένα. Γεια σας. Θα τα πούμε.